Ο Θαλής λοιπόν, όπως λένε ο Ηρόδοτος, ο Δούρης και ο Δημόκριτος, είχε πατέρα τον Εξαμία και μητέρα την Κλεοβουλίνη και καταγόταν από το γένος των Θηλιδών. Αυτό το γένος ήταν Φίνικες και είχαν αρχοντική καταγωγή από τον Κάδμο και τον Αγίνορα. Ο Αγίνορας έφυγε από την Πελοπόννησο κάποια στιγμή, ιστορικά, πήγε στη σημερινή Φινίκη εκεί που είναι ο Λίβανος, η Παλαιστίνη, εκείνα τα μέρη, δημιούργησε απικία, ονομάστηκαν Φίνικες, γιατί είχαν προπάτορα τον Φίνικα, τον Έλληνα, και αργότερα φυσικά παρέμεινε εκεί το τοπονύμιο, αλλά κατοικήθηκε από άλλους λαούς. Αλλά οι Φίνικες αρχικά είναι Έλληνες. Ο Θαλής ήταν ένας από τους επτά σοφούς, όπως λέει και ο Πλάτωνας, και ονομάστηκε πρώτος σοφός όταν επώνυμος άρχοντας στην Αθήνα ήταν ο Δαμάσιος, τότε που κλήθηκαν και οι επτά σοφοί. Πριν συνεχίσουμε την ιστορία του Θαλή, θα ήθελα να υπενθυμίσω πώς κλήθηκαν, πώς ονομάστηκαν, πώς αναγνωρίστηκαν, αν θέλετε, οι επτά σοφοί στην αρχαιότητα. Κάποτε κάποιοι ψαράδες από τη Μιλιτό ψάριβαν στη θαλάσσια περιοχή της νησου Κο και είχαν προσυμφωνήσει με κάτι εμπόρους από κάποια άλλη ιονική πόλη να προπουλήσουν τα αλλιεύματά τους. Οι μεν δηλαδή οι έμποροι ρίσκαραν, έδωσαν κάποια λεφτά και σου λέει: ή θα κερδίσω ή θα χάσω, ή θα πιάσουν πολλά ή λίγα. Όταν οι ψαράδε ανέσυραν τα δίχτυα, βρήκαν ανάμεσα στα αλλιεύματα και ένα χρυσό τρίποδα. Τότε ξέσπασε φιλονική ανάμεσα στου εμπόρου και στου ψαράδε για το αν θα πρέπει να συγκαταλεχθεί ο τρίποδα αυτό μέσα στα αλλιεύματα. Οι μεν ψαράδε έλεγαν ότι δικαιούνται μόνο τα ψάρια, οι δε έμποροι έλεγαν ότι δικαιούμαστε ό,τι πιάσαν τα δίχτυα. Έτσι λοιπόν κατέφυγαν στους Κόες ώστε να βρεθεί μια συμβαστική λύση. Όταν οι Κόες έμαθαν αυτό το γεγονός διεκδίκησαν και αυτή το χρυσό τρίποδα γιατί αλλιεύτηκε στα δικά τους ύδατα. Τότε πριν ξεσπάσει κάποια σύγκρουση ανάμεσα στις πόλεις για αυτό το σπουδαίο έβριμα που ταυτοποιήθηκε μέσα από παλιούς μύθους ότι ήταν κατασκευασμένος ο τρίποδας από τον ύφεστο και τον είχε ποντήσει εκεί η ωραία Ελένη περνώντα και πηγαίνοντα στην Τρία Αποφάσισαν λοιπόν οι πόλει να απευθυνθούν στο μαντίο των δελφών, ώστε να δούνε ποιο δικαιούται τον τρίποδα. Το μαντίο είπε με λίγα λόγια, με χρησμό τέλο πάντων, με παραπάνω από έναν χρησμό, γιατί ο καθένα πήρε διαφορετικό χρησμό, πω ο τρίποδα πρέπει να πάει στον σοφότερο ανάμεσα στου ανθρώπου. Και μάλιστα μια περιγραφή του σοφού ήταν ότι σοφό θεωρείται αυτό που γνωρίζει τα περασμένα, τα τωρινά και τα μελούμενα. Βέβαια, το να γνωρίζει τα μελούμενα και τα περασμένα δεν χρειάζεται κάποιε ιδιαίτερε μαντικέ γνώσει, ούτε είσαι προφήτης. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει πληροφορίε, γνώσει και να είσαι λογικό. Γιατί σύμφωνα με τον ορισμό τη ημαρμένη, όπου ομάδε πραγμάτων απορρέουν από άλλε ομάδε άλλων πραγμάτων και αυτό συνεχίζεται αενάω, εάν κάποιο ξέρει τα αίτια, ξέρει και τα αποτελέσματα. Και αν κάποιο μπορεί να δει σήμερα τι συμβαίνει στον κόσμο, μπορεί να προβλέψει τα μελούμενα. Γιατί είναι τα αποτελέσματα των σημερινών αιτίων, α πούμε. Άρα λοιπόν ο σοφό είναι ένα λογικό άνθρωπο με γνώσει. Έτσι λοιπόν συμφώνησαν όλοι πω ο σοφότερο ανάμεσα στου ανθρώπου ήταν ο Θαλή. Και μέσα από κάποια διαδικασία παρέδωσαν τον τρίποδα στο Θαλή. Ο Δε Θαλή με τη σειρά του είπε πω δεν είναι αυτό ο σοφότερο ανάμεσα στου ανθρώπου και τον παρέδωσε στον βίαντα από την πρίνη. Το ίδιο και αυτός τον παρέδωσε στον Πιτακό από τη Μυτιλήνη. Στη συνέχεια ο Πιτακός είπε όχι δεν είμαι εγώ και τον παρέδωσε στον Κλεόβουλο τον Ρόδιο. Ο κλεόβουλο είπε όχι είναι ο Χίλων, ο Ο δε Χίλων στον Περίανδρο τον Κορίνθιο, όπου και αυτός με τη σειρά του τον παρέδωσε στον Σόλωνα τον Αθηναίο. Ο Τρίποδας λοιπόν που πήγαινε από σοφό σε σοφό ακολουθεί το και από μία μικρή επιγραφή, όπου στο τέλος συγκεντρώθηκαν και 7 μικρές επιγραφές, όπου είναι και οι βάσει των 7 πρώτων δελφικών παραγγελμάτων. Στη συνέχεια όμως ο Σόλων, κατά άλλου τον ξαναεπέστρεψε στον Θαλί, οπότε έκλεισε εκεί ο κύκλος και αναγνωρίστηκαν οι 7 πλέον σοφοί και έγιναν δεκτοί και από τις πόλεις, αν θέλετε. Ή κατά άλλου, ο Σόλων είπε πως ο σοφότερος ανάμεσα στους ανθρώπους είναι ο Θεός και τότε έστειλε με τη συμφωνία των υπολείπων τον χρυσό αυτό τρίποδα στον Απόλλωνα στους Δελφούς. Οι δε κάνανε κάναν και κάποια συμπόσια εκείνη την εποχή είτε στην Αθήνα ή το πιο γνωστό μάλλον απ' όλα ήταν στην Κόρινθο που τους κάλεσε ο Περίανδρος και μιλήσανε, καταγράψαν τις σκέψεις τους και από αυτούς έχουμε και τα υπέροχα δελφικά παραγγέλματα. Αυτή η μικρή ιστορία για να συνεχίσουμε τώρα για τον Θαλή και γιατί ονομάστηκε σοφό και ποιοι ήταν οι 7 σοφοί. Συνεχίζουμε. Ο Θαλή λοιπόν πολιτογραφήθηκε στη Μίλητο όταν πήγε με τον Νίλεο που είχε εξοριστεί από τη Φινίκη. Αλλά κάποιοι λένε πω ήταν ντόπιο μιλήσιο, από λαμπρό γένος μάλιστα. Μετά τα πολιτικά ασχολήθηκε με τη φυσική θεωρία. Σύμφωνα με κάποιους δεν άφησε κανένα σύγγραμμα διότι η ναυτική αστρολογία που αποδίδεται σε αυτόν λέγεται ότι είναι του Σάμιου Φόκου. Όμως κάποιος καλήμαχος ξέρει ότι αυτός βρήκε τη μικρή Άρκτο. Σύμφωνα με κάποιους έγραψε μόνο δύο έργα, «Περιτροπής» και «Ησημερίας». Φαίνεται πάντως, σύμφωνα με κάποιους, ότι πρώτος ασχολήθηκε με την αστρονομία και προειδοποίησε για ηλιακές εκλήψεις και τροπές, όπως μας λέει ο Εύδημος στην ιστορία περί των αστρολογουμένων. Γι' αυτό τον θαυμάζουν ο Ξενοφάνης και ο Ηρόδοτος. Προσφέρουν μάλιστα σε αυτό τη μαρτυρία τους και ο Ηράκλητος και ο Δημόκριτος. Μερικοί λένε ότι πρώτος αυτός είπε ότι οι ψυχές είναι αθάνατες. Ένας από αυτούς είναι ο Χιρίλος ο ποιητής. Πρώτος αυτός βρήκε πάροδο από τροπή σε τροπή και πρώτος, σύμφωνα με κάποιους, έδειξε το μέγεθος του ηλίου, του ηλιακού κύκλου δηλαδή, όπως και το μέγεθος της Ελλήνης. Πρώτος ονόμασε την τελευταία ημέρα του μήνα Τριακάδα. Πρώτος μίλησε και για τη φύση, όπως λένε κάποιοι. Ο Αριστοτέλης και ο Ιππίας λένε ότι αυτός μετέδιδε ψυχές και στα άψυχα βγάζοντας συμπεράσματα από τη μαγνητική πέτρα και από το ηλεκτρόν αφού έμαθε από τους Αιγύπτιους να γεωμετρεί, λέει η Παμφύλη ότι πρώτα κατέγραψε σε κύκλο τρίγωνο ορθογώνιο και θυσίασε ένα βόδι. Σχετικά με τους Αιγυπτίους, να πούμε ότι εκείνη την εποχή η κάτω Αίγυπτος, αυτό που λέμε εμείς σήμερα άνω Αίγυπτος, δηλαδή που βλέπουμε εμείς όπου βρέχεται από τη Μεσόγειο, εκατοικείτο από ελληνικούς πληθυσμούς και είχε πάρα πολλές ελληνικές πόλεις. Μιλούσαν ελληνικά και μάλιστα οι πρώτοι Φαραώ που είχαν αναδειχθεί ήταν Έλληνες. Ξέρουμε πως αυτό που γνωρίζουμε σήμερα σαν Αιγύπτιους αλλά και σαν Άραβες είναι το αποτέλεσμα της σύγκρουσης και της μίξης, αν θέλετε, των περιαγιακών φύλων και των Νουμιδίων, οι οποίοι ήταν οι μαύροι της κάτω Αφρικής, οι υποσαχάροι μαύροι. Η Αίγυπτος τότε λοιπόν εκατοικείτο, όπως είπαμε, από Έλληνες. Δηλαδή κάποιος ταξίδευε τότε στην Αίγυπτο, και έβλεπε ελληνικέ πόλει όπω τι Θήβε, την Άουσα, που λέγεται Ασουάν σήμερα, αλλά και άλλα μέρη, Μέφυδα κλπ., όπου ήταν μέρο όλε αυτέ οι πόλει του ελληνικού κόσμου. Άλλοι λένε ότι το έκανε ο Πυθαγόρας, από τους οποίους ένα είναι ο λογιστικό Απολόδωρο. Ότι ο Πυθαγόρας δηλαδή κατέγραψε σε κύκλο τρίγωνο. Αυτό προεξέτεινε πάρα πολύ όσα λέει ο καλύμαχος στου Ιάμβου του ότι ο φρίγας έφορβος βρήκε τα σκαλινά και τρίγωνα και όσα στηρίζονται στη γραμμική εξέταση. Φαίνεται ότι και στα πολιτικά ζητήματα έχει κάνει πολύ καλές σκέψεις. Όταν δηλαδή ο Κρίσος έστειλε απεσταλμένους του στη Μίλητο για να συνάψουν συμμαχία με την πόλη, την εμπόδισε να γίνει. Αυτή η ενέργειά του, όταν νίκησε ο Κύρος, έσωσε την πόλη. Και ο ίδιος λέει, όπως ιστορεί ο Ηρακλήδης, ότι υπήρξε μοναχικός και απομονωμένο. Μερικοί λένε ότι παντρεύτηκε και είχε γιο, τον Κίβιστο. Άλλοι όμω λένε ότι έμεινε άγαμο και ότι υιοθέτησε το γιο τη αδερφή του. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν κάνει παιδιά, είπε ότι το κάνει επειδή αγαπά τα παιδιά. Και λένε ότι όταν η μάνα του τον πίεζε να παντρευτεί, έλεγε «Δεν είναι ακόμη καιρός να το κάνω». Αργότερα. Αργότερα, όταν πέρασε ο καιρός της εφηβείας του, και εκείνη επέμενε να κάνει γάμο, τη είπε: Δεν υπάρχει πια καιρός να το κάνω. Λέγει και ο Ρόδιο Ιερόνιμο στο δεύτερο βιβλίο των σποράδιν υπομνημάτων του ότι επειδή ήθελε να δείξει ότι είναι κάπως εύκολο να πλουτίσει, όταν ήταν να γίνει μεγάλη καρποφορία από ελιέ, με προνοητική σκέψη νίκιασε τα ελαιοτριβία και συγκέντρωσε πάρα πολλά χρήματα διατύπωσε την άποψη ότι η αρχή για όλα είναι το νερό και ότι το σύμπαν είναι έμψυχο και γεμάτο από θεότητες. Ήταν υλοζωιστής, δηλαδή ότι στην ύλη υπάρχει ζωή, ακόμα και σε μία πέτρα, και εκδηλώνεται με διάφορες μορφές. Ο κόσμος, έλεγε, είναι έμψυχος και δαιμόνων πλήρης. Οι δαίμονες για τους Έλληνες είναι θεοί, είπαμε, έτσι, θεότητες. Λένε ότι αυτός βρήκε τις εποχές του χρόνου και τον μοίρασε σε 365 ημέρες. Κανένας δεν υπήρξε δάσκαλός του εκτός από την περίπτωση που πήγε στην Αίγυπτο και έζησε μαζί με τους ιερείς. Ο Ιερώνυμος λέει ότι υπολόγισε το ύψος των πυραμίδων από τη σκιά τους παρατηρώντας τες όταν οι σκιές τους έχουν το ίδιο μέγεθος με εμά. Έζησε και μαζί με τον Θρασίβουλο, τον τύρανο των Μιλισίων, όπως λέει ο Μινίης και είναι γνωστά όσα σχετίζονται με τον Τρίποδα που βρήκαν ψαράδες και ο Δήμος των Μιλησίων τον έστειλε στους Σοφούς. Ο Έρμηπος στους Βίους του αποδίδει σε αυτόν ό,τι λέγεται από κάποιου για τον Σοκράτη. Έλεγε δηλαδή ότι για τα τρία που ακολουθούν ευγνωμονεί την τύχη. Πρώτα επειδή γεννήθηκε άνθρωπος και όχι αγρήμη, επειδή γεννήθηκε άνδρας και όχι γυναίκα, και τρίτον επειδή γεννήθηκε Έλληνα και όχι βάρβαρο. Λέγεται ότι όταν οδηγούνταν από μία γριά έξω από το σπίτι του για να παρακολουθήσει τα άστρα, έπεσε σε ένα βόθρο και καθώς αναστέναξε, του είπε η γριά «Εσύ λοιπόν θα που δεν μπορείς να δεις όσα είναι μπροστά στα πόδια σου, φαντάζεσαι ότι θα γνωρίσεις όσα είναι στον ουρανό» και ο γνωρίζει ότι αυτός ασχολούνταν με την αστρονομία και στους σύλου του τον επενεί λέγοντας «Σαν τον θαλή, ενός από τους επτά σοφούς, είναι σοφό αστρονόμημα». Όσα έχει γράψει ο Λόβωνας, ο Αργίος, λέει ότι απλώνονται σε 200 έπι και λέγει ότι γράφει πάνω στην εικόνα του αυτό το επίγραμμα. Αυτόν εδώ τον θαλή τον έθρεψε και τον ανέδειξε η Ιωνική Μίλητος, αστρονόμο από όλους πιο σεβαστό στη γνώση. Από όσα διαλαλούσε, δικά του είναι τα ακόλουθα. Τα πολλά λόγια δεν δείχνουν συνετή γνώμη, ψάχνει για ένα κάτι σοφό, δείχνει προτίμηση σε ένα κάτι σοβαρό. Θα ξεφύγεις έτσι τις απερατόλογες γλώσσες των φλιαρών ανθρώπων. Αναφέρονται και τα ακόλουθα απόφθεγματά του. Το πιο μεγάλο από τα όντα είναι ο Θεός, διότι είναι αγέννητος. Το σύμπαν είναι πολύ ωραίο, διότι το έκανε ο Θεός. Πολύ μεγάλο πράγμα είναι ο τόπος, διότι τα χωράει όλα. Το πιο γρήγορο πράγμα είναι ο νους, διότι τρέχει μέσα σε όλα. Το πιο δυνατό πράγμα είναι η ανάγκη, διότι επιβάλλεται σε όλα. Το πιο σοφό απ' όλα είναι ο χρόνος, διότι τα βρίσκει όλα. Έλεγε ότι ο θάνατος δεν διαφέρει από τη ζωή. «Εσύ λοιπόν», του είπε κάποιος, «γιατί δεν πεθαίνεις». «Διότι δεν έχει καμία διαφορά», είπε. Σε κάποιον που το ρώτησε τι έγινε πρώτο η νύχτα ή η ημέρα, είπε «Η νύχτα, μία ημέρα νωρίτερα». Κάποιος τον ρώτησε αν άνθρωπος που αδικεί ξεφεύγει την προσοχή των θεών. «Ούτε και όταν το σκέφτεται», είπε Σε έναν μοιχό που τον ρώτησε αν ορκίστηκε ότι δεν διέπραξε μοιχεία, είπε Η ψευδορκία δεν είναι χειρότερη από τη μοιχεία. Όταν τον ρώτησαν τι είναι δύσκολο, είπε Το να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Και τι είναι εύκολο, το να συμβουλέψεις άλλον. Τι είναι ευχάριστο, η επιτυχία. Τι είναι θεϊκό, αυτό που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Τι δύσκολο έχεις δει. Έναν τύρανο που έχει γεράσει. Πώς θα μπορούσε κάποιος να αντέχει τη δυστυχία του πολύ εύκολα, αν βλέπει τους εχθρούς του να βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση. Πώς θα ζήσουμε πολύ καλά και με πολύ δίκαιο τρόπο, αν δεν κάνουμε οι ίδιοι αυτό για το οποίο κατηγορούμε τους άλλους. Ποιο είναι ευτυχισμένος, όποιος έχει σωματική υγεία, ψυχική άνεση και ευκολοπαίδευτο χαρακτήρα. Λέει ότι έχει στο νου του τους φίλους του και όταν είναι κοντά του και όταν είναι μακριά του. Να μην καλοπίζεται κάποιος επιφανειακά, αλλά να είναι ωραίος με τις ασχολίες του. Λέει, μην προσπαθείς να πλουτίσεις με κακό τρόπο και ας μην σε διαβάλει λόγος για όσους σου έχουν εμπιστοσύνη. Όποιες προσφορές θα κάνεις στους γονείς σου, είπε, τέτοιες να περιμένεις και από τα παιδιά σου. Είπε ότι ο Νίλος πλημμυρίζει επειδή αναχαιτίζεται η ροή του από του ανέμου που είναι αντίθετοι. Ο Απολόδωρο στα χρονικά λέει ότι αυτό γεννήθηκε στον πρώτο χρόνο τη 39η Ολυμπιάδα. Πέθανε σε ηλικία 78 χρονών ή, όπω λέει ο Σοκράτη, 90 χρονών, διότι πέθανε την 58η Ολυμπιάδα, έχοντα ζήσει την εποχή του Κρίσου στον οποίο υποσχέθηκε να τον περάσει από τον άλλη ποταμό χωρίς να κατασκευάσει γέφυρα, δηλαδή παροχεύοντας αλλού το ρεύμα του. Υπήρξαν και άλλοι με το όνομα Θαλής, όπως λέγει ο Δημήτριος από τη Μαγνησία στα ομώνυμα του. 5. Ένας ρήτορας καλατιανός, υπερβολικά επιτιδευμένος, ένας ζωγράφος σικιώνιος, μεγαλοφύης, ένας πολύ παλιός της εποχής του Ισιόδου και του Ομήρου και του Λικούργου, ένας τέταρτος που μνημονεύει ο Δούρης στο έργο του περιζογραφίας και πέμπτος ένας νεότερος άσημος που τον μνημονεύει ο Διονύσιος στα κριτικά του. Ο Σοφός πέθανε παρακολουθώντας ένα αθλητικό αγώνισμα από την υπερβολική ζέστη, από δίψα και από σωματική αδυναμία ήδη όντας σε γεροντική ηλικία το μνήμα του έχει μπει το εξής επίγραμμα. Αλήθεια, είναι μικρός αυτός ο τάφος, αλλά η δόξα του φτάνει στον ουρανό. Βλέπε τον τάφο του Θαλή με τις πολές έγνοιές του. Έχω και εγώ γι' αυτόν στο πρώτο βιβλίο των επιγραμμάτων ή στο πάμετρο το ακόλουθο επίγραμμα. Ήλιεδία. Κάποτε, καθώς παρακολουθούσε αθλητικό αγώνισμα, άρπαξες από το στάδιο των Θαλή έναν άνδρα σοφό. Επιδοκιμάζω που τον πήρες πρόσφατα, διότι πραγματικά δεν μπορούσε πια να βλέπει τα άστρα από τη γη. Δικό του ρητό είναι το γνώθι σε που μας διασώζει ο αντισθένης. Πάμε να δούμε τώρα ένα γράμμα από τον Θαλή στον φερεκίδι. Πληροφορούμε ότι πρώτος εσύ από τους Ιωνές σκοπεύεις να φανερώσεις στους Έλληνες λόγους για τα θεϊκά πράγματα. Και ίσως η σκέψη σου είναι σωστή να καταθέσεις τη γραφή σου στο κοινό ή να εμπιστευθείς σε οποιονδήποτε πράγμα χωρίς καμία ωφέλεια. Αν βέβαια σου είναι κάπως ευχάριστο, θέλω να γίνω ακροατή σου για όσα γράφεις. Και αν το προτείνει, θα φτάσω κοντά σου στη Σύρο. Πραγματικά θα ήμασταν τρελοί και εγώ και ο Αθηναίος Σόλωνας αν ταξιδεύσαμε στην Κρήτη για τη γνώση των εκεί πραγμάτων και αν ταξιδεύσαμε στην Αίγυπτο για να συναναστραφούμε όσους εκεί είναι και ιερείς και αστρολόγοι και αν δεν ταξιδέψουμε ως εσένα. Διότι θα έρθει και ο Σόλωνας αν το επιτρέπεις. Εσύ όμως καθώς αγαπάς τον τόπο σου, λίγο συχνάζεις στην Ιωνία και δεν νοσταλγείς. Αλλά όπως ελπίζω με ένα μόνο πράγμα... Είσαι δοσμένος στη γραφή. Ενώ εμεί, που δεν γράφουμε τίποτα, περιτρέχουμε και την Ελλάδα και την Ασία. Κι άλλο ένα γράμμα από τον Θαλή στο Σόλωνα. Φεύγοντα από την Αθήνα, μου δίνει την εντύπωση ότι με μεγάλη αρμοδιότητα χτίζεις σπίτι κοντά στου απίκουσας. σα. Και βέβαια, εδώ δεν υπάρχει κανένα κακό. Αν όμω ενοχληθεί ότι και εμεί οι μιλήσει έχουμε τύρανο διότι εχθρεύεσαι όλου του εσημνίτε, τουλάχιστον να νιώσει χαρά που ζει με εμά που είμαστε φίλοι σου. Σου έστειλε μήνυμα και ο Βίας να πας στην Πριίνη, αν η πόλη των Πριίνεων σου είναι πιο προσινή. Κατοίκησε εκεί, και εμεί οι ίδιοι θα κατοικήσουμε κοντά σου. Σα διάβασα κάποια αποσπάσματα για τον βίο του Θαλή του Μιλισίου από τον Διογέννη Λαέρτιο. Το βιβλίο του Διογέννη Λαερτίου λέγεται «Φιλοσόφων βίων και δογμάτων συναγωγή».